Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα στα ακροάτρια της Σάφμας. Για πείτε μας λίγο, τι έχει συμβεί στην Πάτρα, τι ενημέρωση έχετε? Ναι, κοιτάξτε, το περιστατικό αυτό μεταφέρθηκε από την Αμαλιάδα την καθαρά Δευτέρα με ασθενοφόρο ως ύποπτο κρούσμα. Τώρα από εκεί και μετά δεν ξέρουμε τι έγινε από τους γιατρούς εκεί, πώς εκτιμήθηκε η κατάσταση και έγινε εισαγωγή στην παθολογική κλινική και νοσηλευόταν σε θάλαμο της παθολογικής κλινικής. Σε επαφή δηλαδή με άλλους ασθενείς, με γιατρούς, νοσηλευτές, συνοδούς, με όλους. Βέβαια, αυτή τη στιγμή 15 άτομα από το προσωπικό της κλινικής, νοσηλευτές και γιατροί, είναι σε κατοίκον περιορισμό. Μιλάμε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, έτσι. Ναι, το Νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού του Ρίου. Ο κύριος αυτός, από ό,τι μου είπε τα παιδιά από το Σύλλογο Εργαζομένων, επειδή είναι και περιφερειακός σύμβουλος εκεί εκλεγμένος στην περιοχή, έκανε κάποιες βόλτες μέσα στους χώρους του νοσοκομείου και η κατάσταση δυστυχώς και για τον ασθενή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος και δεν ξέρουμε τώρα από εκεί μετά τι μπορεί να έχει διασωληθεί. Εκεί όμως που φαίνεται, γιατί είχε ταξιδέψει στο Ισραήλ, στους Αγίους Τόπους, είναι πλέον ότι στις εισόδους στο νοσοκομείο δεν πρέπει να ρωτάει το προσωπικό αυτοί που κάνουν το προέλεγχο, έτσι. Τον πολύ τυπικό, ας πούμε, ότι αν έχει ταξιδέψει κάποιος στην Ιταλία ή στην Κίνα. Κύριε Κετικίδη, από εκεί την πατήσαμε. Δηλαδή, άκουσαν ότι ήρθε από την Αίγυπτο και το Ισραήλ και γι' αυτό δεν εκτίμησαν σωστά το περιστατικό. Ήταν σε επιφυλακή για την Ιταλία, επειδή και στην Πάτρα έχουμε και το λιμάνι που πηγαίνουν έρχονται τα πλοία. Ναι, ναι. Έτσι έγινε και την πατήσαμε. Ενδεχομένως να είναι αυτό, να μην το δώσανε τη δέουσα προσοχή. Οι γιατροί το πώς εκτίμησαν τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε να σταυρώσουμε κανέναν, που ξέρω οποιοδήποτε μπορεί να συμβεί αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι ανάστατη το προσωπικό εκεί, γιατί δεν γνωρίζει, θα πρέπει όλοι να σκεφτούν αν ήρθαν με επαφή με τους συναδέλφους αυτούς στη διάρκεια των τριών αυτών ημερών. Ήταν τρεις μέρες δηλαδή χήμα, σε ένα απλό δωμάτιο. Σήμερα είναι Τετάρτη, τις μέρες ήταν στο νοσοκομείο, στους χώρους εκεί και λόγω της ιδιότητας τόσο εκλεγμένος. Κυρία Κετικίδη, δηλαδή όταν μπήκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος απλώς είχε κάποια συμπτώματα, γιατί από τη στιγμή που, που είπαν ότι έκανε βόλτες σημαίνει ότι ήταν οκ. Μεταφέρθηκε με ύποπτα συμπτώματα. Ωραία. Και δεν του έκαναν κατευθείαν το τεστ της ανίχνευσης του ιού? Γιατί πήγε με λίμωξη του αναπνευστικού, μαθαίνουμε. Ναι, δεν ξέρω αν έγινε το τεστ. Πάντως όταν έγινε, του πήρανε τέτοιο, βγήκε θετικό. Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος, είναι 68 χρονών. Αυτά γνωρίζουμε. Αυτά μπορούμε να σας μεταφέρουμε στους σταθμούς σας. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Είχε μεγάλη επιπλοκή δηλαδή και μπήκε στη ΜΕΘ. Ναι, τώρα για να κάνει λίμωξη αναπνευστικού χρειάζεται, είναι διασωληνωμένος, άρα πρέπει να είναι σε... Μάλιστα. Κύριε Κετικίδη, υπάρχει επικρατή μεταξύ των εργαζομένων στο νοσοκομείο και ενδεχομένως και των οικογενειών τους πανικός? Πανικός, δεν μου μεταφέρθηκε πανικός, αλλά σίγουρα υπάρχει έντονη ανησυχία από όλο το προσωπικό, όχι μόνο από τους 15 αυτούς που έχουν απομακρυνθεί και είναι σε απομόνωση στα σπίτια τους, σε κατοίκον, αλλά και από το υπόλοιπο προσωπικό. Τουλάχιστον έτσι με μετέφεραν τα στελέχη από εκεί τα συνδικαλιστικά. Εσείς ανησυχείτε για την εξέλιξη αυτή? Όλοι ανησυχούμε φυσικά. Πρέπει να ανησυχούμε, να παίρνουμε τα μέτρα προστασίας. Έχουμε πει ότι χρειάζεται επαγρύπνηση από όλους. Δεν είναι μόνο συλλογική ευθύνη, είναι και ατομική. Και θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν προσεχόμαστε στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Αφήστε, έχουμε κόψει τις αγκαλιές, έχουμε κόψει τα φιλιά. Από μακριά χαιρετιόμαστε. Δυστυχώς, και επειδή ακόμη δεν ξέρουν την διασπορά που φέρνει ο ιός αυτός, πόσο μεγάλη είναι κτλ.,
έχουμε αυτά τα προβλήματα. Ναι, εντάξει, ας κρατηθούμε λίγο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αναλόγως πράττουμε. Κάπως... Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι ανησυχητικά τα τελευταία μηνύματα. Κάπως έτσι δεν ξεκίνησε πάντως και στην Ιταλία με τον πρώτο τον ασθενή που περιφερόταν βέβαια αυτό στο νοσοκομείο και δεν του δίναν έτσι. Ναι, κάπως έτσι ξεκίνησε, γιατί και τα συμπτώματα όταν είναι ήπια δείχνουν μια μορφή γρήπης. Εντάξει, η εκτίμηση τώρα πλέον πρέπει να είναι υποψιασμένοι οι πάντες και απευθείας να πηγαίνει σε απομόνωση στο θάλαμο, γιατί το νοσοκομείο διαθέτει του Ρίου για την ανάλογο θάλαμο, ναι. Ναι, αρνητικής πίεσης διαθέτει, γι' αυτό και είναι και νοσοκομείο αναφοράς. Εμείς θα το προλάβουμε όμως και δεν θα έχουμε την εξέλιξη της Ιταλίας. Τα 15 άτομα βρίσκονται κατοίκον περιορισμό. Έχουν τη σωστή ενημέρωση και φανταζόμαστε ότι θα γίνει και η ανάλογη χνηλάτιση πλέον, όπως λέγεται, στα άτομα με τα οποία ήρθε σε επαφή. Ναι, σίγουρα εκεί ασθενής. Θα πρέπει να ανακοινωθεί και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσοι τυχόν είχαν έρθει σε επαφή, είχαν επισκεφθεί την παθολογική κλινική που νοσηλευόταν ο ασθενής και τα λοιπά, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, να απομονωθούν, αν έχουν συμπτώματα να τρέξουν απευθείας στο νοσοκομείο και να αναφέρουν το γεγονός. Να πάρουν ένα τηλέφωνο βασικά στο νούμερο που υπάρχει, ναι, αυτό, ναι, ναι. Για να τους πούν τι πρέπει να κάνουν, ναι. Να μην πάρουν ταξί, να μην πάρουν λεωφορείο. Αυτά πλέον τα έχουμε μάθει. Ναι. Το τηλέφωνο τους δίνει τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι το σπίτι μας, τα πράγματα πηγαίνουν ρολόι μέχρι στιγμής. Σωστά, τα πάντα όλα λειτουργούν όπως πρέπει και δεν, φαίνεται ότι δεν υπάρχει διασπορά. Οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται... Παρότι είχαμε πρώτη το κρούσμα και δεύτερο με το παιδί και τα λοιπά, τώρα ένα τρίτο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει διασπορά... Έτσι όπως συνέβη στα άλλα κράτη, Ιταλία κτλ. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό, να μην έχουμε περαιτέρω άλλα κρούσματα. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε, να μαθαίνουμε τα νέα όλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.